Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και πάλι να φιλοξενούμε ουσιαστική εταιρεία Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τον πρόεδρο και τα μέλη της Εταιρείας Μελέτης Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο, με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία από το 2008. Τους γνωρίζετε κι εσείς. Είχαμε ξεκινήσει με την πρώτη έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τον εθισμό στο διαδίκτυο το 2008. Μία έρευνα η οποία επαναλήφθηκε το 2010. Τα συμπεράσματα της οποίας έρευνας και τα στατιστικά δεδομένα θα σας παρουσιάσουν τόσο ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Χιώμος, όσο και τα μέλη, η κυρία Βάνια Φυσούν και ο κ. Γιώργος Γλώρος. Και παράλληλα θα παρουσιαστούν και το βράδυ στην εκδήλωση στην Αντιμάχεια. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής θελήσαμε να έχουμε και παράλληλες δράσεις. Γι' αυτό καταρτίστηκε ένα τριήμερο πρόγραμμα. Χτες το απόγευμα υπήρχε ένα βιωματικό σεμινάριο για γονείς. Σήμερα το απόγευμα είναι η ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα της Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχεια. Και αύριο το πρωί βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά την παρενόχληση στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερα θα σας πούν οι καλεσμένοι μας. Πρέπει επίσης να σας ενημερώσουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια επαναληπτική έρευνα στους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, οι οποίοι συμμετείχαν ως μαθητές της πρώτης γυμνασίου το 2010 στην έρευνα, ώστε το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας να μπορέσει να πάρει τα συγκριτικά στοιχεία και να βγάλει ασφαλέστερα συμπεράσματα για το εξέλιξη, αν θέλετε, του φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο. Εμείς πιστεύουμε ότι είχαμε πρωτοπορήσει και έχουμε πρωτοπορήσει αυτόν τον τομέα ως αστική εταιρεία, γιατί όταν αρχίσαμε το 2008 να μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, χωρίς να θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε, να κατηγορήσουμε το διαδίκτυο, απλά να τονίσουμε ότι εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και μόρφωσης είναι και ένα μέσο που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις μικρές ηλικίες, που ανεξέλεκτα κάποιες φορές ασχολούνται με αυτό, στοχεύαμε στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και κυρίως των εκπαιδευτικών και των γονέων, που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τις μικρές ηλικίες των παιδιών και των εφήβων, που αυτές περισσότερο οι ηλικίες εφίζονται περισσότερο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω εγώ και το λόγο να έχει ο κ. Χιώμος. Καταρχήν, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Με χαρά μας βρισκόμαστε στο νησί της ΚΟΒ. Όπως είπε και η πρόεδρος, η συνεργασία ξεκινάει από το 2008. Ερευνητικά θα ολοκληρωθεί το 2014, όταν θα έχουν παρακολουθήσει για 6 συναπτά έτη τον πληθυσμό της ΚΟΒ. Οπότε σκεφτείτε ότι αντίστοιχη μελέτη σε τόσο πολλά χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο εξειδικευμένο αντικείμενο δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στον κόσμο. Πρέπει να σας πούμε ότι κάτι το οποίο δεν φαίνεται σε εσάς, αλλά είναι μια μεγάλη δουλειά που γίνεται, είναι ότι τα άρθρα, τα επιστημονικά κείμενα των δύο ερευνών αυτών, 8 και 10, έχουν παρουσιαστεί ήδη, έχουν κριθεί και αξιολογηθεί από τα σημαντικότερα ιατρικά επιστημονικά περιοδικά του χώρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 7 πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, που κάνουν την επιστημονική μας δουλειά πάρα πολύ σημαντική. Προσφάτως πρέπει να σας αναφέρω ότι το ένα άρθρο, το οποίο έδειχνε ως πρωτότυπο, ως original στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, με τον κύριο Φλόρο και την κυρία Φυσούν ως πρώτους ερευνητές σε αυτό, έδειχνε ότι ένας ήπιος εθισμός σε μια πρώιμη ηλικία, όπως είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης ουσιοεξάρτησης στο μέλλον, με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά στοιχεία προσωπικότητας, τα οποία και μελετήσαμε στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας. Αυτό δημοσιεύθηκε στο American Journal of Addiction Medicine, δηλαδή της Αμερικανικής Εταιρείας που μελετά τους εθισμούς. Ήταν το κεντρικό άρθρο που το επεξεργάστηκε και σχολιάστηκε από τους μεγαλύτερους
καθηγητές Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών και παίχθηκε στο ABC News of New York. Οι δημοσιογράφοι εσείς γνωρίζετε τη σημαντικότητα του επιτεύγματος και μπορούσαμε να σας δώσουμε τα link ούτως ώστε να δείτε και εσείς αυτή την προβολή της έρευνας του νησιού και ότι και οι Έλληνες ερευνητές, το κέντρο πρόληψης που πρωτοπόρησε καλώντας μας εδώ να συνεισφέρουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πούμε ότι με βάση τα αποτελέσματα, εγώ θα μιλήσω για τον εθισμό, η κυρία Φυσούν για το κυβερνητικό φοβισμό και ο κύριος Φλόρος για το διαδικτυακό τζόγο, τα ευρήματα. Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία αύξηση της χρήσης στο νησί από 80% στο 93-94. Από εκεί και πέρα έχουμε μία αύξηση επίσης του εθισμού από το 11% στο 16%, που είναι μέσα σε 2 χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό. Πρέπει να πούμε ότι μελετήθηκε στα πλαίσια αυτά κάποια καινούργια στοιχεία που θα σας φέρω σήμερα. Είναι όσον αφορά, έχουμε πει αρκετά για τα παιδιά. Ότι τα αγόρια εθίζονται στα διαδικτυακά παιχνίδια στο νησί, τα κορίτσια στα site κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν όμως και οι γονείς, γιατί η έρευνα έγινε και σε 1.200 γονείς για πρώτη φορά στο πεδίο αυτό, οπότε αξίζουν και λίγο να δούμε τις αντιλήψεις των γονέων. Μόνο το 40% των γονέων στην ΚΟ ενθαρρύνουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. 2 στους 3 αναφέρουν ότι επιβλέπουν τη χρήση. Το 83%, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, αναφέρουν ότι γνωρίζουν τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να είναι να απαντούν με τους κοινωνικά αποδεκτούς όρους ότι θα έπρεπε ενδεχομένως ένας γονιός. Αλλά κοιτάξτε πώς αλλάζουν. 7% δηλώνουν ότι έχει γίνει αναφορά παρενόχλησης από τα παιδιά τους. Όταν έχουμε δεδομένα όπου 3 στα 10 παιδιά παρενοχλούνται στα πλαίσια της χρήσης του ίντερνετ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ένα 15% από αυτούς που παρενοχλήθηκαν, ένα ελάχιστο 1 στους 8, θα το πει στους γονείς του.